Την κλίση καταλύλων δείξα τη έργη σοφέ. Τα μείον επαξιών τη επιπνία θεού. Ζαχαρία γεννήσε, γαρ εν το βίο. αγγέλους, όφθης των εσωμένων, Θεηγόρος προφήτης, και νυν ημών τας αιτήσεις, ανώθεν πλήρωσον. Ο Άγιος Προφήτης Ζαχαρίας εορτάζει την 8η του μηνός Φεβρουαρίου. Είναι ο ενδέκατος της σειρά των μικρών λεγόμενων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν ιός του Βαραχίου και εγγονός του Αδί. Γεννήθηκε στην περιοχή Γαλαάδ, στα χρόνια της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας των Ιουδαίων. Ο Ζαχαρίας ήταν αυτό που μαζί με τον προφήτη Αγκαίο διήγηραν τους Ιουδαίους να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ όταν επέστρεψαν στην Ιουδαία το 537 με 536. Σύμφωνα με κάποιους συναξαριστές, ο προφήτης Ζαχαρίας ανήκε σε ιερατικό γένος και ήταν ιερεύς και ο ίδιος. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Ζαχαρίας και ο Αγγέος ήταν μέλη της Μεγάλης Συναγωγής, η οποία όρισε τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης ασχολήθηκαν δε και με την τακτοποίηση της Ιεράς Λειτουργίας του Ναού του Σολομώντος και συνέθεσαν και αναθεώρησαν ψαλμούς. Ο προφήτης Ζαχαρίας προφήτευσε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων, καθώς και για το ποσό το οποίο πλήρωσαν οι αρχιερείς στον Ιούδα σαν τίμημα για την προδοσία του διδασκάλου. Με τους οφθαλμούς της ψυχής στραμμένους στο μέλλον, ο Ζαχαρίας διέβλεπε στο φως του Μεσσία τα έσχατα του ανθρωπίνου γένους και προείπε την μεγάλη μάχη της εσχάτης ημέρας που θα γίνει όταν τα έθνη θα έχουν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να κριθούν από τον Θεό και να δοκιμαστούν στη φωτιά. Ο ίδιος ο Κύριος θα εμφανιστεί τότε και μαζί του όλοι οι Άγιοι. Τα πόδια του θα πατήσουν στο όρος των ελαιών, ανοίγοντας εκεί μία τεράστια κοιλάδα. Την μοναδική εκείνη ημέρα το φως του Θεού θα λάμψει οριστικά, καταλύοντας την εναλλαγή ημέρας και νύχτας και θα αναβλήσει είδωρ ζών από την Ιερουσαλήμ για να ποτίσει όλον τον κόσμο. Εν ημέρα εκείνη έστε Κύριος Ις και το όνομα αυτού Εν. Και θα γίνει μεγάλη εορτή όπου θα προσκληθούν όλα τα έθνη της γης, Εβραίοι και ειδωλολάτρες, ενώ οι εχθροί του Χριστού θα οδύρονται αιωνίως στις φλόγες της κολάσεως. Και στην Αγία πόλη αυτή και εννοεί την Άνω Ιερουσαλήμ, όλα θα είναι αφιερωμένα στο Θεό. Τίποτε το ευτελές ή βέβυλο δεν θα εισέλθει εκεί. Όλα θα είναι αφιερωμένα και θα φέρουν το όνομα του Κυρίου, ο οποίος θα είναι πλέον τα πάντα εν πάση. Ο Άγιος Προφήτης Ζαχαρίας, Παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε προχωρημένη ηλικία και ενταφιάστηκε κοντά στον προφήτη Αγκαίο.